ακολουθεί το επίσης πολύ ωραίο ζευγάρι από τη Ρωσία, Ανιέλικα Κρύλοβα, Άλεκ Αυσιάνικο. Ανιέλικα Κρύλοβα, Άλεκ Αυσιάνικο, μια σειρά από πολύ δυνατά, πολύ καλά ζευγάρια και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να πει κανείς. Ποιος είναι τι. Και πριν 10 χρόνια
Η ίδια Κάρμεν με την Τατιάνα Ταρασόβα προπονήτρια είχε φέρει την Μπεστεμιάνοβα και τον Μπούκιν στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολύ δυνατή παρουσίαση και ίσως το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι όταν είναι τόσο δυνατή η μουσική, τόσο δυνατή η ιστορία, πρέπει κανείς να υποτονίζει κάτι και όχι να υπερτονίζει. Και μερικές φορές η Κρύλοβα έχει την τάση να υπερτονίζει. Έκαναν καταπληκτικό πατινάζ. Ήτανε, όποιοι και να κερδίσουν πραγματικά, ήταν καταπληκτικοί τελικά. Και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη. Είναι, δεν υπάρχει μεζούρα, δεν υπάρχει το χρονόμετρο. Το οποίο λέει αυτός είναι, όποια και αν είναι οι δικές μου συμπάθειες ή αντιπάθειες ή αδυναμίες. Εδώ είναι πώς αντιδράει κανείς τη μουσική, πώς αντιδράει κανείς τη χορογραφία, πώς, τι του αρέσει βαθιά μέσα του, που όσο και να είναι, μας επηρεάζει κάπως στην κρίση μας. Όσο και αντικειμενική και αν θέλουμε πραγματικά, ειλικρινά να είμαστε. Με τόσο δραματικό πρόγραμμα, με τέτοια ένταση και έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και η Ανιέλικα Κρύλοβα, ομολογουμένως από τις πιο ωραίες παρουσίες στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες γενικά, με τον Πατενέτσα Άλιε Γκαρσιάνικοφ και ο Γκενάντι Καρπανόσοφ είναι ο προπονητής τους. Η Νατάλια Λίνιτσουκ είναι επίσης προπονητριά τους, αλλά είναι με το επόμενο ζευγάρι το οποίο επίσης προπονούν και είναι μαζί τους. Και βλέπουμε τους κριτές σκεπτικοί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάθεσαι και να σχολιάζεις παρά να βαθμολογείς, και ακόμα πιο δύσκολο είναι να βγαίνεις στον πάγο και να εκτελείς. Και βλέπουμε το 5-7, 5-8 και η παρουσία 5-8, 5-9 έρχονται δεύτεροι. Έχουν βαρεθεί να έρχονται δεύτεροι μετά την Κρίτσιου και τον Πλάτοφ και το βλέπουμε στην έκφρασή τους, πέρα από την κούραση. Θα ήθελα